Δύο συνάδελφοί μας, δύο οικοδόμοι, δυστυχώς, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κοίτονται νεκροί στο χώρο πίσω, όπως βλέπετε. Μιλάμε για εργοδοτικό έγκλημα, ξεκάθαρα. Είναι στοιχείο που βλέπουμε συχνά στην οικοδομή. Είναι το 7ο αυτή τη στιγμή πανελλαδικά, το τελευταίο διάστημα. Το μηχάνημα το οποίο δουλεύαν οι συνάδελφοι, δεν ξέρουμε αν είχε πιστοποίηση. Προφανώς δεν πληρούσε τα κριτήρια για να μπορεί να εργαστούν οι οικοδόμοι, αλλά συνολικότερα ανέβη κάποιος άνθρωπος πάνω. Σε αυτό οφείλεται ο εργολάβος, που φαίνεται ότι σε αυτό που λέμε σήμερα εντατικότητα και γυρίσαμε στην καθημερινότητα και όπως όλα αυτά που λένε γενικότερα, δείχνει ότι πληρώνεται με αίμα. Δηλαδή χαμηλά μεροκάματα, εντατικοποίηση της εργασίας, με αποτέλεσμα να έχουμε πάρα πολλά εργατικά ατυχήματα, πολλές φορές και να μην δηλώνονται, και αυτή τη στιγμή να θυμούμε δύο συναδέλφους μας. Έχετε. Εμείς, ναι, πείτε μου. Στο πρώτο στάδιο, ξέρετε τι ακριβώς έγινε και κόπη, και μπορείτε να λάβετε κόπη και η μάντα, έτσι. Ξεχαρβαλώθηκε. Προφανώς δεν είχε γίνει συντήρηση στον ημάντα. Προφανώς αυτό δεν είχε γίνει σωστή ρύθμιση. Ακριβές στοιχείο δεν μπορούμε να ξέρουμε, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι και παρακαλώ να μην το κόψει η κάμερα αυτό. Δεν είναι η κακιά στιγμή όταν γίνονται αυτά τα ατυχήματα ή κακιά η ώρα όπως λένε. Όπως και ο εργολάβος που βρισκόταν εδώ και μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει φύγει αυτόφορο που πρέπει να φύγει αυταπάγγελτα, βρίσκεται εδώ πέρα και κλαίγεται ότι δεν ήμουν εγώ και έγιναν όλα αυτά. Εφείλεται ο ίδιος. Αυτή τη στιγμή θρυνούμε δύο συναδέλφους μας που δεν ξέρουμε αν έχουν μικρά παιδιά, οικογένειες κτλ. Πραγματικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην οικοδομή σήμερα στους χώρους εργασίας.